επανήλθαμε, όπου κάνουμε μία συνάντηση με τον πρόεδρο της ΕΣΠΕΠ, τον κύριο Θόδωρο Κανελόπουλο, και συζητάμε όλα τα θέματα που έχουν στη δικαιοδοσία τους η Ένωση Σωματείων Πετοσφαίρησης Πελοποννήσου. Λοιπόν, συνεχίζουμε κύριε Κανελόπουλε και πάμε να πω ότι το αντρικό βόλεϊ, αν εξαιρέσουμε τον πανβοχαϊκό, βρίσκεται, μην παρεξηγηθώ, σε τέλμα. Και ειδικά ομάδες όπως η Παναχαϊκή, όπως η ΕΑΠ, η Ολυμπιάδα, φέτος δεν πάνε καθόλου καλά. Σε αντίθεση, είτε με την Καλαμάτα, μιλάω για το αντρικό. Και πιστεύω ότι είναι μία αποτυχία, προσωπική καταρχήν της Παναχαϊκής, και κατά δεύτερον, όταν μία ένωση και ειδικά μία ομάδα όπως είναι η Παναχαϊκή, δεν θα πρέπει να αισθάνεται τόσο άνετα, που αποχώρησε από το πρωτάθλημα της Α2. Ένα σχόλιο για το αντρικό, έτσι, βόλεϊ της περιοχής μας. Καταρχήν δεν αισθανόμαστε καθόλου καλά όταν αποχωρεί οποιαδήποτε ομάδα. Και πολύ περισσότερο όταν υπάρχουν ομάδες που είναι σε υψηλές κατηγορίες και εκπροσωπούν την Ένωση. Ότι βρίσκεται το αντρικό βόλεϊ σε τέλμα αυτή τη στιγμή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό βάλαμε και στην προκήρυξη ότι στο αντρικό βόλεϊ στη Β' Εθνική θα πρέπει να υπάρχει, να κατεβάζεις και ομάδα από την επόμενη χρονιά, παμπέδες. Για να μπορέσει να δοθεί η δυνατότητα να βάλεις και μικρά παιδιά στην υποχρεωτικά να υπάρχει, για να μπορούν να υπάρξει εξέλιξη και ακαδημίες. Εάν πιάσουμε μία-μία από τις ομάδες τις αντρικές που εκπροσωπούν αυτή τη στιγμή στην ένωσή μας στην Α2, βλέπουμε ότι κάνουν μία μεγάλη προσπάθεια να σταθούν στην Α2. Γιατί είναι στη ζώνη του που θα δώσουν αγώνα στα play-out για να σωθούν. Αυτό είναι πολύ άσχημο για μας, αν θέλετε, γιατί αυτό που ονειρευόμασταν ήταν να είναι και οι τέσσερις ομάδες στα play-off για να ανέβουν, γιατί θα είχαμε την επόμενη χρονιά που θα είναι 14 ομάδες στην Α2, θα είχαμε 6 είναι σήμερα στην Α2 και η πρωταθλήτρια 7 να ανέβαινε, θα είχαμε 7 στις 14 από την ένωσή μας. Μάλιστα. Αυτό θα ήταν το ιδανικότερο και αυτό ήταν που θέλαμε και θέλουμε ακόμη να μπορέσει να γίνει. Δυστυχώς όμως από ό,τι φαίνεται δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί αυτή η φιλοδοξία και ο πόθος που είχαμε σαν ένωση. Αυτό όμως που πρέπει να μας προβληματίσει είναι ότι ενώ υπάρχουν πολλοί αθλητές του βόλεϊ που σήμερα δεν παίζουν, ενώ υπάρχουν και προπονητές που δεν έχουν ομάδα, δεν υπάρχουν ομάδες στο αντρικό βόλεϊ για να μπορέσουν να κατέβουν στα πρωταθλήματα. Δεν ασχολούνται δηλαδή άντρες, αγόρια, νέοι άνθρωποι. Το πρέπει να μας προβληματίσει για τον απλούστατο λόγο. Και ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την κουβέντα, γιατί την έχω πει σε πολλούς κατηδίαν, αλλά τώρα θα την πω και δημόσια. Γιατί δεν υπάρχουν παράγοντες λοιπόν να ασχοληθούν με το αντρικό βόλεϊ? Μήπως γιατί μέχρι πρότινος κάποιοι θεωρούν το χόμπι τους, το άθλημα, επάγγελμα και θα πρέπει να τους πληρώνεις το χόμπι? Μάλιστα. Κατανοητό. Εάν θέλουμε λοιπόν σωστά να αναπτύξουμε τον αθλητισμό, θα πρέπει λοιπόν αντί να πηγαίνουμε στο γυμναστήριο και να δίνουμε 30 και 40 ευρώ το μήνα, να πηγαίνουμε σε μια ομάδα να βοηθήσουμε, να βοηθήσουμε και νέα παιδιά που υπάρχουν στο βόλεϊ να αναπτυχθεί. Και τότε θα δείτε, μάλιστα, ότι η ανάπτυξη του αντρικού βόλεϊ θα είναι κατακόρυφη. Μάλιστα. Έχει τύχει να είμαι σε αγώνα και να βλέπω αγώνα βόλεϊ και να συμμετέχουν οι αθλητές του μπάσκετ, γιατί έπρεπε η ομάδα να έχει έφηβοι, παμπέδες, ιστορίες και συμμετείχαν παιδιά από το μπάσκετ. Όχι ότι είναι κακό, αλλά τους πήρανε γιατί έπρεπε να παίξουν. Τελεία και παύλα. Να σας πω κάτι. Να το πείτε. Το βόλεϊ είναι το πιο δύσκολο άθλημα. Εγώ δεν έχω παίξει κανένα άθλημα. Αλλά θα πρέπει λοιπόν. Λέει ο άλλος είναι ρατσιστικό οτιδήποτε. Το βόλεϊ είναι το πιο δύσκολο άθλημα. Γιατί σε κλάσματα δευτερολέπτου πρέπει να αποφασίσεις πώς θα βγάλεις την υποδοχή, πού θα στείλεις την μπάλα και πώς, έτσι,
όλα αυτά σε κλάσματα δευτερολέπτου. Κύριε Κανελόπουλε. Και το λάθος πληρώνεται. Όποιος μπασκεμπολίστας παίξει βόλεϊ, να ξέρετε ότι και στο μπάσκετ θα είναι πολύ καλύτερος. Ακούστε, αυτό έχει να κάνει με την εξέλιξη της κοινωνίας μας, με τα παιδιά μας, με τους γονείς μας, με τα IQ και με όλα αυτά τα πράγματα. Τελεία και παύλα. Όταν είσαι άνθρωπος δραστήριος, είτε ασχολείσαι ή δεν ασχολείσαι. Κατανοητό. Να φύγουμε λοιπόν από το αντρικό και να πάμε στο γυναικείο. Βλέπουμε στο γυναικείο βόλεϊ μία άνθηση περισσότερη των γυναικών παρά των ανδρών. Που σημαίνει ότι το γυναικείο βόλεϊ έχουμε αρκετές ομάδες. Έχουμε την Κόρινθο στην Α1, έχουμε Α2, Β, Α2 πάρα πολλές. Που δείχνει ότι οι γυναίκες το έχουν πιο καλύτερα από τους άντρες στο βόλεϊ. Όχι, να μην το βάλουμε σε αυτή τη βάση, να το βάλουμε στη βάση την εξής. Ότι επειδή υπάρχουν πολλές ομάδες στο γυναικείο βόλεϊ, πολλές κοπέλες πηγαίνουν και ασχολούνται. Εάν υπήρχαν αντίστοιχα και πολλές ομάδες αντρικές στο βόλεϊ, θα πηγαίνουν πολλά και πιο πολλά αγόρια. Μάλιστα. Γιατί αυτή τη στιγμή, όταν στο παιδικό είναι 5-6 ομάδες, 8 σε όλη την Πελοπόννησο, και θα πρέπει να δώσουν, γιατί τα κόστη είναι μεγάλα. Σωστό, πρέπει να πας σε ομίλους. Πρέπει να παίζεις παιχνίδια. Να παίξεις παιχνίδια και δεν έχεις παιχνίδια, το παιδί δεν θα έρθει να παίξει. Όταν όμως μπορέσεις να έχεις 4 ομάδες σε κάθε νομό αγοριών, 4 ομάδες αντρών, σημαίνει μπορεί να φτιάξει έναν όμιλο σε κάθε νομό, λιγότερα τα έξοδα, περισσότερα αγόρια να παίξουν στο άθλημα του βόλεϊ. Αυτή είναι μια φιλοδοξία της παρούσας διοίκησης που θέλουμε να πιστεύουμε σε ένα βάθος χρόνου να μπορέσουμε να το πραγματοποιήσουμε. Μακάρι να γίνει, αλλά το βλέπω δύσκολο. Όμως δεν πάβει οι γυναίκες, οι κοπέλες να αναπτύσσουν το βόλεϊ. Δεν έχει σημασία. Γιατί είναι δύσκολο. Γιατί. Γιατί δεν αναπτύσσει κανείς το αντρικό βόλεϊ, γιατί πάνε λιγότερα αγόρια, λιγότερα έσοδα οι ομάδες, με αποτέλεσμα να το μετράνε όλο στο χρήμα. Γι' αυτό λοιπόν έχει υπάρχει θέμα. Εάν όμως υπάρχει από πλευράς πολιτείας μία στήριξη στα αγόρια, τότε οι ομάδες θα δείτε ότι θα υπάρξει άλλη αντιμετώπιση. Λέτε στήριξη της πολιτείας, κατάλαβα. Πάω όμως σε ένα άλλο κομμάτι εγώ. Προπονητές. Μα είναι δυνατόν η ΕΟΠΕ να μην κάνει σχολή προπονητών? Μα είναι δυνατόν η ΕΟΠΕ, ο φίλος μου ο Γιώργος ο Καραμπέτσος, χρόνια τώρα να λέει θα κάνουμε σχολή προπονητών? Πώς θα αναπτυχθεί το άθλημα, η πολιτεία? Εσείς, λέω εσείς, η ΕΣΠΕΠ, τι κάνετε για κάποιους άλλους συλλόγους, λέω εγώ. Το παίρνω από τη βάση για να φτάσω στην κεφαλή. Καταρχήν οι προπονητές δεν είναι απόφαση της ΕΟΠΕ, είναι απόφαση του κράτους, του Υπουργείου Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπου κανονίζει σε περιόδους, τακτές περιόδους, να κάνει σχολές προπονητών. Μετά από πολλά χρόνια ξεκίνησε πέρυσι και ολοκληρώθηκε φέτος και πήραν τα διπλώματα. Κύριε Κανελόπουλε, καταλαβαίνω τώρα, μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει η ΕΟΠΕ και η ΕΣΠΕΠ, μάλλον η ΕΣΠΕΠ, να πιέζει περισσότερο, έτσι ώστε η ΕΟΠΕ να κάνει σχολές προπονητών. Τελεία και παύλα. Η ανάπτυξη δεν είναι ότι ένας αθλητής που βγήκε, έπαιξε π.χ. στην Παναχαϊκή, σώνει και καλά ότι είναι και προπονητής, που σημαίνει... Έχετε δίκιο, από εκεί και πέρα δεν είναι όμως, δεν έχουμε μόνο την έλλειψη προπονητών για να υπάρξει ανάπτυξη. Έλλειψη χώρων. Ωραία, θα πάμε και στο επόμενο θέμα. Άρα λοιπόν για διαιτητές βγάζουμε διαιτητές, θα κάνουμε σχολές, έτσι. Προπονητές έγινε η σχολή, θα πρέπει να ασκήσετε μία πίεση, έτσι ώστε να γίνουν και άλλες σχολές και να γίνουν περιφερειακά, γιατί όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δεν είναι δυνατόν τώρα διάφοροι άνθρωποι που ασχολούνται με τον αθλητισμό και με το βόλεϊ να πληρώνουν και να κάνουν και να φεύγουν από εδώ και να πηγαίνουν να παρακολουθούν τις σχολές στην Αθήνα. Καλό θα είναι και εσείς να πιέσετε λίγο την κατάσταση, έτσι ώστε και περιφερειακά να αναπτυχθούν, να γίνουν σχολές προπονητών. Ή να γίνεται και μέσω διαδικτύου. Κάποια πράγματα που μπορούν αυτό να γίνουν. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Απλώς επήγε αυτό το θέμα. Αυτές είναι λεπτομέρειες. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πάμε να δούμε κάτι. Βλέπω εδώ ότι έχετε κάνει ένα πλάνο έτσι ώστε κάποιοι αθλητικοί χώροι να σκεπαστούν, να
γίνουν κλειστά, να αναπτυχθεί το βόλεϊ. Γιατί είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που έχει περισσότερες ομάδες, περισσότερα πράγματα και καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχουν και χώροι και χρόνοι και χρόνος για να αναπτυχθεί το βόλεϊ. Τι έχετε κάνει, μια και βλέπουμε αυτό, το έχουμε πάρει από το site εκεί που έχετε βάλει. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Για να υπάρξει οποιοδήποτε άθλημα για να αναπτυχθεί, πρέπει να υπάρξουν οι αθλητικοί χώροι. Βέβαια, δεν είναι απόλυτο αυτό, γιατί όταν υπάρχει η διάθεση των παιδιών και των προπονητών, ακόμη και σε ανοιχτούς χώρους σήμερα τα που πάντα, μιλάμε, τα πάντα. Έτσι, η θέληση. Στο Ξηροκάμπι, έξω από τη Σπάρτη, αυτή τη στιγμή η Φάριδα που κατεβάζει τα παιδιά που πήγανε πέρυσι και βγήκανε δεύτεροι στο Παμπέδον, κάνει προπόνηση στο σχολείο σε ανοιχτό χώρο με βροχή και με κρύο. Και τα παιδιά αυτά προς τιμή τους, πέρυσι κατέβηκαν και πήραν στην τελική φάση τη δεύτερη θέση. Άρα, αν θέλουμε, μπορούμε να το αναπτύξουμε. Όμως, η αλήθεια είναι ότι ας μιλήσουμε για την Πάτρα και θα πάμε, αν θέλετε, νομό πια. Πάμε όσο μας το επιτρέπει και ο χρόνος. Έτσι. Στην Πάτρα, παρόλο που έχουμε τόσους πολλούς αθλητικούς χώρους, έχουμε έλλειψη χώρων. Μάλιστα. Οι ανάγκες για να αθληθούν σήμερα η νέα γενιά δεν καλύπτονται με τις υπάρχουσες αθλητικές εγκαταστάσεις. Εμείς λοιπόν τι κάναμε. Κάναμε μια πρόταση. Σε πρώτη φάση ότι δεν θέλουμε μεγάλα γήπεδα. Προπονητήρια απαιτούνται. Το κάναμε πέρυσι που έγινε το αναπτυξιακό συνέδριο της Δυτικής Ελλάδος με τον Πρωθυπουργό κάτω στον Όλπα. Η πρότασή μας ήταν ότι στα σχολεία θα μπορούσε να κλειστεί ένας χώρος και να είναι το πρωί προπονητήριο γυμναστήριο για το σχολείο και το απόγευμα να δοθεί στα αεραστεχνικά σωματεία για να καλύπτει τις ανάγκες των σωματείων. Αυτό λοιπόν που βλέπετε είναι το κλειστό της Κιάθου. Έχουν πάρει και προσφορά. Για να το κλείσεις αυτό λοιπόν, η προσφορά είναι 50.000 ευρώ. Μάλιστα, ποιος θα δίνει αυτά. Αυτό είναι το κόστος. Να πάμε λοιπόν τώρα. Εμείς που κάναμε μια πρόταση στο Δήμο Πατρέων π.χ., στο Παπελοποννησιακό, τα δύο γήπεδα του μπάσκετ που υπάρχουν στο πάνω μέρος, να κλειστούν, και περιμένουν και μια μελέτη κόστους από το τεχνικό επιμελητήριο, από τον πρόεδρο του τεχνικού επιμελητήριου, να κλειστούν και να γίνουν δύο γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ και να καλύψουν τις ανάγκες των αθλημάτων που έχουν πρόβλημα σήμερα στο να προπονηθούν. Για να προπονηθούν. Παράλληλα είχαμε ζητήσει στην Πάτρα να γίνει το γήπεδο του Ερμή κλειστό στο Ζαβλάνι και να καλυφθεί, να γίνει και το γήπεδο της Γαλήνης που είναι ιδιόκτητο. Σωστό. Στις 14 Γενάρη, γι' αυτό βγάλαμε μια επιστολή, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει στείλει σε όλους τους Δήμους και λέει φέρτε μου μελέτη όπου θα σας χρηματοδοτήσω μέχρι 600.000 ευρώ για κάθε Δήμο για να κάνετε συντήρηση και νέους αθλητικούς χώρους. Όλοι οι Δήμοι της Πελοποννήσου που είναι έντονο το πρόβλημα, σε όλους τους Δήμους είναι έντονο το πρόβλημα, θα πρέπει άμεσα... Κάνατε, πιέσατε την κατάσταση. Πιέζουμε. Αυτό σημαίνει όμως πρέπει να πιέσουν και τα σωματεία, κατά τόπο στα σωματεία, στις δημοτικές αρχές, γιατί να σας πω κάτι. Επήγαμε στο Δήμαρχο, στον κύριο Πελετίδη, και του είπαμε για την πρότασή μας. Λέει, πιέστε την περιφέρεια. Πάμε στην περιφέρεια. Ο Περιφερειάρχης λέει, εάν υπάρχει μελέτη, τη χρηματοδοτώ αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για τον Παπελοποννησιακό. Και δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει μελέτη, γιατί δεν μπορεί οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου να τη φτιάξουν τη μελέτη άμεσα. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν διαπιστώνει κανείς ότι πολλές φορές, ενώ υπάρχουν οι δυνατότητες, υπάρχουν οι προθέσεις κάποιον να χρηματοδοτήσουν, κάποια άλλα πράγματα είναι τροχοπέδι. Μάλιστα. Και αυτό, τελειώνοντας, γι' αυτό βάλαμε και είπαμε ότι η Σουλαδόπουλου που ξεκινάει η διαδικασία θα πρέπει να γίνει και αθλητικό μουσείο, που θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει αθλητικό μουσείο σε κάθε πόλη. Η ιστορία του αθλητισμού, είτε αυτό λέγεται βόλεϊ, είτε λέγεται ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πρέπει η νέα γενιά να γνωρίζει την ιστορία της ομάδος, των αθλητών που έχει αναδείξει ο κάθε τόπος. Σωστό. Τώρα μήπως είναι μια ευκαιρία
που πάμε για εκλογές, να δεσμευτούν οι πάρα πολλοί υποψήφοι που κατεβαίνουν, όχι στην Πάτρα, γενικότερα. Γιατί κατεβαίνουν οι υποψήφοι δήμαρχοι, να δεσμευτούν και όλα αυτά. Ξαναπιέστε τους συλλόγους σας έτσι ώστε οι υποψήφοι δήμαρχοι, περιφερειάρχες και όλα αυτά τα πράγματα να δεσμευτούν έτσι ώστε αν προλάβουν και κάτι και γίνει φέτος. Αν δεν γίνει, να γίνει του χρόνου. Ένα. Και δεύτερον, τώρα μια και βρισκόμαστε στην Πάτρα, μετά την έλευση του υφυπουργού αθλητισμού, του κ. Βασιλιάδη, που βρέθηκε πριν λίγες μέρες στην Πάτρα, με τα αυτά προπονητικά κέντρα εν ώψη των μεσογειακών αγώνων, πιέζεται λίγο την κατάσταση, σαν ΕΣΠΕΠ, πιέζεται λίγο, περισσότερο το Δήμο, πιέζεται καθόλου, δεν έχετε κάποιον τεχνικό να πάει να τη φτιάξει τη μελέτη, καλοπροαίρετα το λέω εγώ. Ένας άνθρωπος, ένας σύλλογος που θέλει να δημιουργήσει κάτι, πιέζει μια αλφα κατάσταση και όπου λοιπόν. Η μελέτη και να την κάνει οποιοδήποτε, βρίσκουμε κάποιον εμείς και κάνει τη μελέτη. Δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί και να παραλυθεί από το Δήμο ή από την Περιφέρεια. Πρέπει να γίνει από τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας ή του Δήμου ή να αναθέσει ο Δήμος σε κάποιο γραφείο. Άρα λοιπόν είναι απλώς βούληση των δημοτικών αρχών ή των περιφερειακών αρχών στο να κάνουν έναν σχεδιασμό αθλητικό για να υπάρξουν προπονητήρια σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου. Εγώ λοιπόν θα προτείνω στην ΕΣΠΕΠ σε εσάς, τώρα που βρισκόμαστε είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε σε μια προεκλογική περίοδο, έτσι ώστε να δεσμευτούν οι υποψήφοι δήμαρχοι, δεν είναι δήμαρχοι, δεν το κατάλαβα, εγώ πηγαίνω σε διάφορες σπίτες και βλέπω όλο το αμφακατέ των υποψηφίων δημάρχων, οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι πουλάνε μούρι, πηγαίνει ο αθλητικός δικαστής, τους τραβάει, τους καταγράφει, τα λέμε, τα συζητάμε. Δεν το κατάλαβα, μόνο εκεί, μόνο για αυτά. Πιέστε τους λίγο, κάντε κάτι. Είναι και θέμα δικό σας να πιέσετε. Κατανοητό. Η επιστολή που στείλαμε, όλα αυτά που βγάζουμε στον αέρα, νομίζω είναι πρωτόγνωρα, δεν έχει βγάλει κανένας. Κατανοητό. Έτσι. Είναι προς αυτή την πίεση. Μάλιστα. Το ότι θα μαζέψουμε και υπογραφές, ότι θα συναντηθούμε και με άλλες ενώσεις άλλων αθλημάτων. Αθλημάτων. Στο να πάμε, στο να πούμε ότι πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα, πρέπει να γίνει. Άρα λοιπόν η κάθε δημοτική αρχή που είναι σήμερα στη διοίκηση, οφείλει το πρώτο πράγμα να κάνει να καταθέσει στο Φιλόδημος 2 το πρόγραμμα τεχνική μελέτη για προπονητήρια σε χώρους που μπορεί να επιλέξει. Μάλιστα. Θα πω και κάτι άλλο. Είναι γεγονός ότι κάνετε πολλά πράγματα σαν διοργανώτρια αρχή. Με γιατρούς τι γίνεται? Υπάρχει η προστασία όταν γίνονται κάποιοι αγώνες να υπάρχουν γιατροί? Υπάρχουν, δεν υπάρχουν? Πέφτουν πολλά τέτοια πράγματα στην αντίληψή μας. Υπάρχουν το θέμα των μετακινήσεων, παραδείγματος χάρη. Γνωρίζω ότι σε λίγες μέρες, πριν λίγες μέρες, επήγε, μην παρεξηγηθώ, ο σύλλογος Ομόνια, ένα σύλλογος λέω, και έκανε μια μετακίνηση, έφυγε από την Άφπακτο, πέρασε στην Πάτρα, από την Πάτρα πήγε στην Ηλία, από την Ηλία έφυγε και πήγε στη Ζάκυνθο, από τη Ζάκυνθο στην Κεφαλονιά, και να υπάρχει μια βοήθεια, τίποτα τέτοια, ή είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι οι γονείς στηρίζουν την προσπάθεια και κατ' επέκταση οι σύλλογοι όσο αντέχουν αναπτύσσουν το άθλημα και κάνουν αυτό που κάνουν. Ανέφερα την Ομόνια, διότι πριν λίγες μέρες πήγε σε ένα αγώνα και άλλαξε 4 νόμους. Έφυγε από την Άφπακτο, το Λαγανανία, ήρθε στην Πάτρα. Από την Πάτρα πήγε στην Ηλία. Από την Ηλία έφυγε και πήγε στην Κεφαλονιά. Και την άλλη φορά έφυγε από την Ηλία, πήγε στη Ζάκυνθο. Άλλαξε 4 νόμους. Που σημαίνει αυτός ο σύλλογος, αν δεν είναι υγιής, και λέω αν δεν είναι υγιής, που να εκπέμπει μια υγεία έτσι ώστε κάποιοι άνθρωποι, βλέποντας ότι ο σύλλογος εκπέμπει υγεία, να δώσουν και κάποια χρήματα, αυτοί ματώνουν. Δεν ξέρω αν θα πουλήσουν τα σπίτια τους, τι θα πουλήσουν. Και λέω εγώ, η διοργανώτρια αρχή έχει τρόπο να βοηθάει τίποτα αυτά τα πράγματα? Αυτή τη στιγμή δεν έχει. Φιλοδοξούμε κάποια στιγμή με κάποιες άλλες πρωτοβουλίες να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποια σωματεία. Θα σας αποκαλύψω κάτι το οποίο αυτό είναι προσωπικό, ακόμα δεν το έχουμε συζητήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Όπως υπάρχει το κοινωνικό λαχείο στην Ξάνθη, σκεφτόμαστε να υπάρξει το αθλητικό λαχείο από πλευράς της Ένωσης, όπου να γίνεται μία λαχειοφόρο και να μπορούμε να ενισχύουμε σωματεία που ματώνουν οικονομικά, γιατί αυτή τη στιγμή η Ομόνια Ναυπάκτου, όπως και μερικά άλλα σωματεία σε όλη την Πελοπόννησο, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα, ακόμη και με την έλλειψη διαιτητών από την περιοχή τους. Αυτό θέλω να πω. Ήταν το θέμα των γιατρών. Γιατροί πηγαίνουν στα παιχνίδια? Γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι να πάνε. Το μοναδικό που σκεφτόμαστε είναι το εξής.
Μήπως θα πρέπει να παρακολουθήσουν σεμινάρια σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό και να πιστοποιηθούν, γιατί δεν προβλέπεται για τους προβλέπεται από την Α2 από την επόμενη χρονιά και προαιρετικά στα τοπικά. Εάν βάλουμε γιατρό ή νοσηλευτή, είναι ένα ακόμη κόστος που πρέπει να καλύπτουν οι ομάδες. Μία σκέψη είναι να γίνονται σεμινάρια για να είναι πιστοποιημένοι από τον Ερυθρό Σταυρό, γιατί και ο Ερυθρός Σταυρός, εάν του ζητήσει συνδρομή οποιοδήποτε σωματείο, δεν νομίζω ότι έχει δυνατότητα να καλύψει τους πάντες. Μάλιστα. Να πάμε σε κάτι άλλο οργανωτικό. Έχει πέσει στην αντίληψή μου ότι παρότι προέρχομαι από το χώρο της διαιτησίας, κάποιοι διαιτητές, δεν λέω ότι δεν αξίζουν να παίζουν, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, απλώς δημιουργούνται κάποιες παρεξηγήσεις είτε με συλλόγους είτε με προπονητές. Η Επιτροπή Διαιτησίας το διαχειρίζεται αυτό καλά, ή όταν λέμε παραδείγματος χάρη ότι ο Αστερής ήταν κακός, είναι κακός διαιτητής, να πάει σε μια ομάδα παραδείγματος χάρη, να πάει να παίξει και ότι συμβεί. Τα λέω όλα αυτά διότι έχουν ακουστεί πάρα πολλά παράπονα, όχι από την Πάτρα, από άλλες πόλεις, ότι κάποιοι διαιτητές, θα το πω, είναι σχημαλόγου άχρηστοι και επειδή πρέπει να παίξουν, τους στέλνετε κάπου αλλού, που εκεί που δεν θα φωνάξουν ή θα φωνάξουν, και υπάρχει ένα σχετικό. Το παρακολουθείτε αυτό, υπάρχει καλή συνεργασία με την Επιτροπή Διαιτησίας? Την Επιτροπή Διαιτησίας την ορίζει η Ένωση. Μάλιστα. Έτσι, από εκεί και πέρα, δεν παρεμβαίνουμε εμείς στον ορισμό που κάνει, όντως στους διαιτητές, γιατί δεν είναι και σωστό να παρεμβαίνεις. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα λοιπόν τώρα, όντως υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις οι οποίες, αν θέλετε, σε προσωπική μου άποψη και εμένα δεν μ' αρέσουν. Για μένα λοιπόν, το διαιτητή, καταρχήν δεν μπορεί ένα σωματείο και δεν είναι σωστό να λέει: εγώ θέλω να εξαιρέσει τον Αστερή από διαιτητή από μένα. Δεν είναι σωστό. Έτσι, συμφωνούμε. Εάν όμως όντως δημιουργεί το πρόβλημα, η Επιτροπή Διαιτησίας θα πρέπει να προφυλάξει το διαιτητή. Αυτό θέλω να πω. Έτσι. Άρα λοιπόν η Επιτροπή Διαιτησίας εκεί, εάν δεν τον προφυλάξει, τον εκθέτει πιο πολύ. Και το λέω αυτό. Κατανοητό. Απλώς το λέω διότι βλέπω κάποιους ορισμούς. Σας το είπα ότι εγώ παρακολουθώ τα πάντα, κύριε Κανελόπουλε, και τους ορισμούς των διαιτητών. Παρότι βλέπω ότι ο Αστερής έχει κάνει κακό, δεν σφύριξε καλά ή έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα ή οποιοδήποτε, μετά από 15-20 μέρες πάλι ξαναβάζουμε τον Αστερή. Εκεί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν αντιδράσεις, λέω αντιδράσεις, από τους διοικούντες, από τους προπονητές, αποβάλλονται προπονητές, οι οποίοι είναι κοσμήματα στο χώρο του βόλεϊ, και αντιλαμβάνεστε ότι όταν δημιουργούνται τέτοιες ιστορίες υπάρχει θέμα. Εντάξει, έχετε δίκιο σε αυτό, θα προσπαθήσουμε τέτοιες περιπτώσεις να τις... Κατανοητό, τέλος. Νιώθω την ηθική ικανοποίηση, αυτά που βλέπω, να τα συζητάμε. Σας τιμά που το έχετε αντιληφθεί και είστε σε θέση να λύσετε αυτές τις παρεξηγήσεις. Είτε τις αγωνιστικές, είτε τις διαιτητικές, είτε οτιδήποτε. Πάμε σε κάτι άλλο που έχω διαβάσει, μαθαίνω. Πρόκειται να κάνετε και να βοηθήσετε και τους συλλόγους και τις ομάδες και οτιδήποτε, ένα εκπτωτική κάρτα. Για να πάμε να δούμε. Ορίστε. Τι γίνεται εδώ? Υπάρχει έτσι, πώς να το πούμε, άνθρωποι, επιχειρήσεις που να σας εμπιστεύονται? Να σας πω γιατί. Το να πάει ο Αστερής δεν τον εμπιστευόμαστε για τον ΑΒ λόγο. Υπάρχουν επιχειρήσεις που εμπιστεύονται εσάς, διότι εσείς βγαίνετε προς τα έξω και το κλείνετε αυτό και λέτε ότι εμείς είμαστε οι ΕΣΠΕΠ, κάνουμε εκείνο, κάνουμε εκείνο. Σας εμπιστεύονται επιχειρήσεις, όχι στην Πάτρα και γενικότερα στην περιοχή, να τα κλείνουμε κάποια θέματα. Λοιπόν, αυτό είναι μια πρωτοβουλία που πήραμε σαν Ένωση, στο να βγάλουμε την κάρτα, στην οποία δεν θα την τρέξουν οι ομάδες, δεν θα την τρέξει και η Ένωση, με συνεργάτη ο οποίος είναι ανάδοχος σε αυτή την προσπάθεια. Θα τρέξει όλη αυτή την προσπάθεια σε όλη την Πελοπόννησο. Μάλιστα. Ξεκινάμε τη Μεσσηνία, σε λίγο μέρες θα ξεκινήσουμε και από την Αχαΐα και σταδιακά θα προσπαθήσουμε να βάλουμε όσες το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις στην κάρτα αυτή, στο My Club Volley Club, στο οποίο θα έχει τη δυνατότητα η επιχείρηση με την έκπτωση που θα υποδείξει και θα υπογράψει να συμμετάσχει, και εσείς που θα πάρετε την κάρτα για την πρώτη χρονιά πιθανόν να είναι στα 5 ευρώ, την επόμενη χρονιά θα είναι 10 ευρώ, να έχετε έκπτωση σε καταστήματα, σε επιχειρήσεις, σε όλη την Πελοπόννησο. Αυτά τα έσοδα
είναι μετά για να τα μπορέσουμε να στηρίξουμε ομάδες, όπως είπατε, που ματώνουν Μάλιστα. οικονομικά. Πάμε σε κάτι άλλο. Βρισκόμαστε, όπως είπα, στη μέση των πρωταθλημάτων, αν θέλετε, προς τα τελειώματα. Γιατί δεν είναι κανένα πρωτάθλημα το βόλεϊ που να μπορέσει να είναι 10 μήνες ή 8 μήνες το χρόνο, αλλά έχετε δει κάποιες παραλήψεις, κάποια προβλήματα, κάποια θέματα που δημιουργήθηκαν στο διάβα της χρονιάς, έτσι ώστε την επόμενη χρονιά να τα λύσετε και όλα αυτά τα πράγματα. Καταρχήν, βρισκόμαστε στη μέση των πρωταθλημάτων. Το καλύτερο, αν θέλετε, πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή της ΕΣΠΕΠ είναι το γυναικών της Β' Εθνικής, το οποίο είναι βέβαια με 8 ομάδες. Αλλά είναι φανταστικό. Την επόμενη χρονιά θα έχει 10 ομάδες και μπορεί και σταδιακά στα επόμενα χρόνια να πάμε και 12. Το 10 γιατί είναι το κόστος των μετακινήσεων αυτή τη στιγμή. Είναι 4 ομάδες από την Πάτρα και 4 είναι εκτός Πατρών. Άρα για τις ομάδες που είναι εκτός Πατρών είναι θέμα αυτή τη στιγμή. Σωστό. Γι' αυτό δεν πάμε αυτόματα στις 12. Και λέμε 12 γιατί 10 με 12 έχει περισσότερους αγώνες να δώσει και μεγαλύτερη διάρκεια το πρωτάθλημα. Αυτό λοιπόν είναι η Β' Εθνική, η οποία του χρόνου θέλουμε να είναι πιο καλύτερη ακόμα. Το τοπικό των γυναικών είναι με τρεις ομίλους. Νομίζουμε ότι δεν πρέπει να μείνουμε στους τρεις, πρέπει να πάμε σε δύο για να έχει πάλι περισσότερες ομάδες και μεγαλύτερο ανταγωνισμό. Αυτό που σκεφτόμαστε είναι το Κορασίδων, το οποίο είναι και αυτό πολυπληθές. Δηλαδή, μιλάμε για 50 ομάδες αυτή τη στιγμή κατεβαίνουν στους Κορασίδες. Να υπάρξει η πρώτη και η δεύτερη κατηγορία. Με ομίλους, οι καλές να είναι στην Α κατηγορία, οι πιο αδύναμες και οι πιο καινούργιες στη Β κατηγορία, για να υπάρχει και ανταγωνισμός. Αυτές είναι οι σκέψεις και εξελίξεις που σκεφτόμαστε για την επόμενη χρονιά. Στον Αντζόν, πρέπει να δούμε τελικά πόσες ομάδες θα είναι, γιατί έχουμε σοβαρό θέμα. Όντως είναι τα θέματα τα οικονομικά σοβαρά για τις αντικές ομάδες. Γι' αυτό έχουμε δύο ομίλους, Βορρά και Νότο, στην Πελοπόννησο και μην παρεξηγηθούμε κιόλα. Καλό πρόεδρε. Και χωρίσαμε την Πελοπόννησο, έτσι. Και γίνεται για λόγους οικονομίας, γιατί η Φάλιρα, παραδείγματος χάρη, στο Ξεροκάμπι, είναι με παιδιά που είναι παιδες και παμπέδες με δύο μεγάλους που βοηθάνε την προσπάθεια. Δεν θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε ένα πρωτάθλημα που θα έπρεπε να πάνε στα Λέχια να παίξουν. Είναι μεγάλο το κόστος για αυτές τις ομάδες. Προσπαθούμε να δούμε πώς θα το αναπτύξουμε και αυτό. Όμως, εάν κάποια στιγμή καταφέρουμε με το χορηγικό πρόγραμμα που ήδη είναι έτοιμο, αλλά και θα βγει στον αέρα την επόμενη χρονιά, να υπάρχουν και ονοματοδοσίες του κάθε πρωταθλήματος, με τους μεγάλους χορηγούς, με τους υποστηρικτές, με την ονοματοδοσία πρωταθλήματος και με τους σταθμοθέτες. Και με το live streaming που θέλουμε να δείχνουμε κάποια παιχνίδια, να πάρει μια ανάπτυξη και προβολή το άθλημα. Εγώ θέλω να πω και δημόσια να ευχαριστήσω την Δημοτική Αγορά Λακωνίας στο site, όπου ο φίλος ο Λάμπρος, ο Λαμπρόπουλος, από μόνος του, με ένα κινητό τηλέφωνο. Γνωστός φίλος. Έτσι, δείχνει παιχνίδια του σπαρτιατικού βόλεϊ. Είχαμε μια κουμέντα μαζί. Του λέει γιατί θέλω να το αναπτύξουμε και να το προβάλλουμε όπου το δυνατόν μπορούμε. Εδώ στην Πάτρα δεν κατοφόρησε όπως θα θέλαμε, γιατί μόνο η ομάδα του Ερυθρού Αστέρα πέτυχε να δείξει δύο live streaming. Αυτή τη στιγμή είμαστε μια κουβέντα με διαφημιστική εταιρεία να το δώσουμε. Να το τρέξει. Να το τρέξει. Προσωπικά δεν θέλουμε σαν ένωση να βγάλουμε ούτε ένα ευρώ. Απλώς θέλετε να προβάλλετε. Να προβάλλετε το άθλημα. Μάλιστα. Όπως είναι η κάρτα που δείξατε, που προσπαθούμε και θέλω να πιστεύω ότι στους επόμενους μήνες θα έχουμε χειροπιαστά στοιχεία για πόσες επιχειρήσεις συμμετέχουν, γιατί θα υπάρχει site, θα υπάρχουν προβολή μεγάλη σε αυτό, σε επιχειρήσεις, και πόσοι θα μπουν και θα εμπιστευτούν σαν φίλαθλοι, φίλοι του βόλεϊ και χωρίς να είναι φίλοι του βόλεϊ την κάρτα. Όλο αυτό θα αποκτήσει μια δυναμική. Μαζί με το περιοδικό που το φιλοδοξούμε και είναι πολύ έξοδο, το έχουμε αναθέσει κάποιους να το τρέξουν και χορηγικά αυτοί να το ψάξουν. Σωστό, σωστό. Έτσι, για να μπορέσουν να κυκλοφορήσει. Να κυκλοφορήσει. Αυτό είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο. Αν καταλάβει κανείς ότι πρέπει να βρεθούν 5 με 6.000 ευρώ για να εκδοθεί γίνει το περιοδικό, το γιατί δεν θέλαμε μια απλή εφημερίδα, θέλουμε να είναι κάτι. Κατάλαβα. Κατανοητό. Αυτές έτσι.
το παιδικό, και βέβαια από εκεί και πέρα θα σας αποκαλύψω κάτι το οποίο εγώ θέλω να πιστεύω ότι εκτός από τη δική σας εκπομπή που φιλοξενεί και η σημερινή αλλά και θέματα του βόλεϊ, θέλω να πιστεύω να υπάρξουν και άλλα κανάλια που να έχουν αποκλειστικά βόλεϊ. Σε μια κουβέντα που έκανα με έναν γονέα ενός αθλητή με μια ομάδα, ο οποίος είναι στα ΜΜΕ, αλλά δεν έχει τηλεόραση, πρότεινε σε ένα κανάλι να κάνει εκπομπή ειδική, όπως λένε στο φιλέ, μια ειδική εκπομπή του βόλεϊ για την Πελοπόννησο. Αυτό εμείς θέλουμε, να, αν μπορέσουμε να το κάνουμε, να υπάρχει σε κάθε νομό μια εκπομπή για το βόλεϊ. Αν πετύχει αυτό, πιστεύω ότι θα έχουμε βάλει τις βάσεις για να το βόλεϊ να πάρει την προβολή και την αναγνώριση που του αξίζει. Μάλιστα. Κλείνοντας, να πούμε και κάτι για την ιδιαίτερη μας πατρίδα, την Αμαλιάδα, Κόρυβος. Προσπάθει έτσι και μεγάλη επιτυχία που από την Ηλία δύο μέλη είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο, η κύρια Μακαρόνη. Ο κύριος Μασόλουπος ο Δημήτρης. Κύριος από τον Πύργο. Ναι. Χρόνια Πυργίας και, και Ολυμπιονίκης. Πυργίας παλιά, Ολυμπιονίκης και όλα αυτά. Κάνει μεγάλη προσπάθεια. Καταρχήν ο Δημήτρης, θέλω να πω ότι είναι ένας εργάτης του βόλεϊ. Γνωρίζω προσωπικά. Έτσι, γι' αυτό εργάτης. Δηλαδή αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια να στήσουμε ομάδες στην Ηλία εκεί που δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Υπάρχουν κλειστά, δηλαδή το Κρεσταίνο, και δεν υπάρχει ομάδα. Της Γαστούνης. Εκεί θα πρέπει να πάει ο Κόρυβος. Να λέμε. Λοιπόν, υπάρχουν κλειστά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει κλείσει το κλειστό του πύργου που έχει τα προβλήματα, τα γνωστά, και στο Καράτουλα, που το έφτιαξαν οι Έλληνες της Αυστραλίας. Δεν υπάρχει ομάδα βολεϊ και είναι μόνο μία ομάδα του μπάσκετ. Υπάρχουν κλειστά σε όλη την Πελοπόννησο που δεν έχουν ομάδες. Και δεν υπάρχει και ανάπτυξη κανενός αθλήματος. Και υπάρχουν πόλεις, περιοχές που έχουν ομάδες και δεν έχουν χώρο. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο. Η ΕΣΠΕΠ εκπροσωπείται δια του Αντιπροέδρου, του κ. Τάκη Αντωνόπουλου, στην ΕΟΠΕ, είναι έτσι? Ακριβώς. Μάλιστα. Εκείνη η ΕΟΠΕ, που είναι όλοι φίλοι μου, δεν είναι ντροπή, είναι όλοι φίλοι μου. Πιστεύετε ότι έχουμε ανάπτυξη του ελληνικού βόλεϊ, με δύο κουβέντες? Νομίζω ότι έχουμε. Αν σκεφτούμε ότι η ΕΟΠΕ με τα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα, με τις οφειλές που έχουν αφήσει οι προηγούμενες διοικήσεις και με την προσπάθεια που κάνει με λίγα κόστη να κάνει μια ανάπτυξη, πιστεύω ότι υπάρχει μια μεγάλη ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε βήματα. Το πρώτο βήμα, πιστεύω, που ήταν το ότι μπήκε το βόλεϊ στην κρατική τηλεόραση. Μάλιστα. Γιατί μπήκε σε κάθε σπίτι. Μάλιστα. Είναι γεγονός αυτό. Σίγουρα δεν σας πέφτει λόγος, αλλά πρέπει να το πω. Θα πρέπει να κάνω και μια κουβέντα με τον αντιπροεδρό σας και μέλος της ΕΟΠΕ, τον κύριο Τάκη Αντωνόπουλο. Εσείς έχετε τα σκύπτρα εδώ στην ΕΣΠΕΠ και να του διαμηνήσετε ότι απαιτείται μια συνάντηση, μια αθλητική συνάντηση, όχι με τοπικά θέματα του βόλεϊ, με θέματα πανελλαδικής εμβέλειας, μια και πιστεύω ότι ο Τάκης ο Αντωνόπουλος το έχει, γιατί είναι ένας μοχλός κίνησης της ΕΣΠΕΠ στην ΕΟΠΕ. Νομίζω ότι οποιαδήποτε στιγμή τον καλέσετε θα ανταποκριθεί. Και εκτός βέβαια του Τάκη του Αντωνόπουλου, η Πάτρα έχει πληθώρα ατόμων που έχουν θέσεις κομβικές στο βόλεϊ. Θα μου επιτρέψεις να πω ότι αυτοί οι άνθρωποι, αρκετοί από αυτούς, δυστυχώς δεν είναι άνθρωποι, δεν τους παρεξηγώ, οι οποίοι να έρχονται να μιλάνε για το βόλεϊ. Τα κρατάνε για την πάρτι τους. Γι' αυτό λοιπόν αφήστε να μην πω περισσότερα. Πάντως θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την κουβέντα που κάνουμε, αυτή την αθλητική συνάντηση, που είπαμε κάποια πράγματα, αναλύσαμε, δείξαμε, ευελπιστώντας πάντα για την ανάπτυξη του αθλήματος. Είναι έτσι? Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Ξέρετε ότι πολλές φορές αποφεύγω και τη δημοσιότητα και αμέσως δεν δηλαδή, και στην κερκίδα που κάθομαι πολύ μακριά πάντοτε. Ναι, δεν το κατάλαβα. Πώς δηλαδή? Θεωρώ όμως πάντοτε, θεωρώ ότι κάποια στιγμή πρέπει να προβάλλεις κάποια πράγματα σε ανατακτά διαστήματα. Μάλιστα. Και γι' αυτό σας είχα πει ότι κάποια στιγμή πρέπει να τα πούμε. Θέλω να πιστεύω ότι θα ξαναβρεθούμε πάλι προς το τέλος των αθλητικών δραστηριοτήτων της Ένωσης, να πούμε τον απολογισμό και τι θα γίνει
από την επόμενη χρονιά. Θα ήθελα όμως να δεσμευτείτε ότι δεν θα πρέπει να μιλάτε μόνο εσείς, γιατί πάντα όταν πηγαίνετε στα γήπεδα σας βλέπω να είστε δίπλα πάντα με τη γραμματέα σας, την κυρία Έφη, που δείχνει ότι η κυρία Έφη είναι δίπλα σας να σας ενημερώνει είτε να την ενημερώνεστε. Κάποια στιγμή εργαζόμενοι είναι και οι εργαζόμενοι έχουν ψυχή να έρθουν εδώ να την ανακρίνουμε. Δεσμεύεστε ότι θα της δώσετε την άδεια? Εγώ την άδεια τη δίνω. Από εκεί πέρα είναι προσωπική της. Ωραία. Απλώς το λέω για να δώσουμε να καταλάβετε ότι σας παρακολουθούμε με ποιους, με ποιες κάθεστε σε όλα τα γήπεδα. Όχι μόνο εσείς, και όλους σας. Δεν έχω να κρύψω τίποτα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Ένα κακό έχω εγώ. Ότι αυτό που πιστεύω το λέω, το γράφω. Και πολλές φορές μπορεί να γίνουμε κακός. Δεν πειράζει όμως. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πάντα επιτυχίες. Εμείς όμως συνεχίζουμε. Παράμιλη πηγή χρωμάτων και έμπνευσης που ομορφαίνει το χώρο σας. Revelos Home. Πλούσια συλλογή σε χαλιά, χειροποίητα ή μηχανής, σε έντονα χρώματα και ανάγλυφα σχέδια επώνυμων κατασκευαστών. Μοντέρνα κουρτινόξυλα Ασλάνης, Γκίλα Ρος, Looney Tunes, Disney. Δώστε στυλ και χρώμα στο σπίτι με κουρτίνες και ριχτάρια των μεγαλύτερων και επώνυμων οίκων μόδας. Μεγάλος κατάλογος σε λευκά είδη για την κουζίνα, το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο, σε νέα χρώματα και σχέδια. Μοκέτες, χαλιά, κουρτίνες, είδη πρικός, ταπετσαρίες, πατώματα. Revelos Home.